Δημήτρη, τι κρατάτε από το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι, από το καλοκαίρι στο δρόμο προς τους ομίλους του Champions League να τελειώνει εδώ στην παγωμένη Τούμπα κοντά στην Πάτη Μπορίσοφ στα Europa League? Εντάξει, εκτός από τα πρώτα μάτς τα προγραμματικά του Champions League και μια εξαίρεση μέσα στη τηλεφορουσία, κατά τα άλλα κρατάμε τίποτα άλλο από το Europa League. Δεν ήμασταν καλοί, δεν αξίζαμε να πάρουμε την πρόκριση, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως είπε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που ήρθε στο και μέσα στη βροχή και ήταν κοντά μας. Δεν αξίζει να παίζουν τέτοιο ποδόσφαιρο και να βλέπουν τέτοιο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάτσουμε όλοι κάτω, να κάνουμε αυτοκριτική. Τι έφταιξε? Πιστεύω ότι ήμασταν όλοι σε πολύ κακή ημέρα. Υποτιμήσατε τον αντίπαλο γιατί κέρδισε 4-1? Δεν θα έλεγα, όχι, δεν θα υποτιμήσουμε. Απλά ήμασταν σε πολύ κακή ημέρα και πρέπει να δίνουμε συνέχεια πολύ παραπάνω, ειδικά σε τέτοια μάτσα ευρωπαϊκά. Γιατί, άμα βλέπεις, όταν δεν δίνεις κάτι παραπάνω, χάνεις. Είναι προς τιμής ότι το τοποθετήσει μετά από μια τέτοια δύσκολη βραδιά. Αισθάνεσαι ότι συνολικά αδικήσατε τους εαυτούς σε αυτό το όμιλο, δηλαδή ότι είχατε όλα τα φόντα να περάσετε μαζί με τη Τζέλσι? Ναι, αν το πας πριν το πρώτο μάτσο του ομίλου, λέγαμε όλοι θα περάσουμε. Αλλά το τι δείχνουμε στο γήπεδο είναι το πρόσωπο που δείχνουμε στο γήπεδο, είναι η πραγματικότητα. Και μέσα στο γήπεδο δεν άξιζε να περάσουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Με μια νίκη σε 5 παιχνίδια και 5 ήττες βασικά, δεν άξιζε να περάσουμε. Τώρα πρέπει να μείνουμε όλοι μαζί τώρα ενωμένοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουμε δύο στόχους μπροστά μας, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έχω ζήσει πολλές καταστάσεις δύσκολες σε αυτή την ομάδα. Ξέρω πώς είναι. Πρέπει να μείνουμε τώρα όλοι ενωμένοι, να είμαστε δυνατά όλοι μαζί και τον κόσμο θέλουμε δίπλα μας, γιατί πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο έχει πολλά χρόνια ΠΑΟΚ να παρουτάθουμε και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να το καταφέρουμε. Ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στη Λιβαδιά και είναι τη Δευτέρα. Πιστεύετε ότι αυτή η ήττα θα σε επηρεάσει για το παιχνίδι με τη Λιβαδιά? Ο ΠΑΟΚ είναι μεν, έχει τον άτυπο τίτλο πρωταθλητή χειμώνα ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εσείς το έχετε τη δεύτερη μήνα λόγω του παιχνιδιού αυτό με τη Λιβαδιά. Κοίταξε να δεις. Ένας προσβλητής πρέπει να ξεχνάει γρήγορα μια ήττα, ένα κακό αποτέλεσμα, γιατί μόνο έτσι προχωράει μπροστά. Αυτό που έζησε ο πρωταθλητής χειμώνας μου ακούγεται πολύ γερσέ στα αυτιά μου, δεν είναι τίποτα. Το σημαντικότερο είναι το Μάιο να έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε από αύριο και όσο να ξεκινήσουμε κάτι, ένα δρόμο μακρύ που λέμε με πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, ώστε να καταφέρουμε το Μάιο να είμαστε ευτυχισμένοι. Ότι είμαστε τώρα πρώτοι, η ημέρα δεν μου λέει κάτι, πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο πολύ. Γιατί είναι ένα στόχος πολυπόθητος και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε. Πολλοί λένε ότι επειδή είστε φαβοροί, ότι είστε 8 βαθμούς, το πρωτάθλημα τελείωσε. Εσείς τι λέτε? Τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα τη Δευτέρα μέσα στη Λιβαδιά. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Είναι σαν τελικός για μας και πρέπει να το κερδίσουμε. Έχεις την αίσθηση ότι παίζοντας αυτά τα 6 παιχνίδια στον όμιλο του UEFA Europa League, το μυαλό σας ήταν στο πρωτάθλημα? Δεν θα έλεγα ότι το μυαλό μας ήταν στο πρωτάθλημα την ώρα του μάτσου του Europa League. Γενικά όμως, σαν στόχος, σίγουρα είναι ο πρώτος στο πρωτάθλημα. Επειδή έχουμε τόσα χρόνια να το πάρουμε, το θέλουμε πάρα πολύ και εμείς οι ίδιοι. Όμως δεν πάει να έχουμε τέτοιες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Πραγματικά, εγώ και πάλι θα ζητήσω συγγνώμη από όλο τον κόσμο, γιατί δεν αξίζει τον ΠΑΟΚ αυτές οι εμφανίσεις, αυτό το πρόσωπο. Ξέρω πώς είναι. Ζητάω υπομονή, ζητάω στήριξη. Και ξέρω ότι όλοι μαζί, όπως είπα και πριν, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Με την τοποθέτησή σου αυτή, δικαιολογείς ακόμα και την αντίδραση του κόσμου στο τέλος του πρώτου χρόνου? Εντάξει, στον ΠΑΟΚ ξέρετε πώς είναι ο κόσμος. Όπως είπα και πριν, ήρθε ο κόσμος να παρακολουθεί σήμερα ένα τελικό και πραγματικά δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Φυσικά του δικαιολογώ. Όπως είπα και πριν, την ξέρω την ομάδα, έχω ζήσει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Αυτό που ζητάω πραγματικά είναι στήριξη και υπομονή και να είμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μόνο μπορούμε να καταφέρουμε το στόχο. Υπάρχουν δυνάμεις ή απαιτείται ενίσχυση εν ώψη Ιανουαρίου για να επιτευχθεί αυτό ο στόχος? Αυτή δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ αυτό που βλέπω στην ομάδα είναι ότι υπάρχει πολύ ποιότητα, υπάρχει πολύ μεγάλο ρόστερ, πολύ μεγάλο βάθος. Το άμα κρίνει κάποιος ότι χρειάζεται να έρθουν να φύγουν ποδοσφαιριστές, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ κοιτάω το ποδοσφαιρικό κομμάτι, εμένα να βελτιώνω. Τελειώνοντας το παιχνίδι με τη Λιβαδιά, τι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα? Είπες ότι τώρα ξεκινάει το ποτάλιμο με τη Λιβαδιά. Πρέπει να πάμε εκεί μέσα να δείξουμε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο που δείξαμε σήμερα. Πολύ καλύτερα να είμαστε και να πούμε να κερδίσουμε πάνω στους βαθμούς.